Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ανοίγω την κάμερα χωρίς να είχα καν στο μυαλό μου ότι σήμερα θα γυρίσω vlog. Αλλά μου ήρθε ξαφνικά η διάθεση να ανοίξω την κάμερα και να σας τραβήξω vlogάκι. Έλεγα αυτή την εβδομάδα πάλι να μην έχουμε, γιατί είναι έτσι λίγο περίεργη και δύσκολη εβδομάδα. Αλλά το πήρα απόφαση και επειδή έχω να πάω και σε ένα πολύ ωραίο event τώρα, και αυτό έχω ετοιμαστεί εδώ και με βλέπετε έτσι. Φοράω ένα περσινό φόρεμα, οπότε και να με ρωτήσετε. Δεν υπάρχει. Αλλά τώρα αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι είναι ό,τι πρέπει αυτή την εποχή που δεν ξέρεις αν κρύωνεις ή αν ζεσταίνεσαι ακριβώς. Είναι λίγο μπέρδεμα το θέμα. Το μεσημέρι βασικά σκάς, πρωί και απόγευμα υπάρχει μια δροσούλα. Λοιπόν, και θα φορέσω αυτό εδώ το φορεματάκι να πάω σε ένα event, σε ένα κτήμα στη Βαριμπόμπη, που πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχει τύχει να ξαναπάω, αλλά από ό,τι είδα στις φωτογραφίες φαίνεται τέλειο. Και πήρα και αυτή εδώ πέρα την τσάντα από Mango. Αυτή. Και θα φορέσω και σπαντρίγια που είναι λίγο πλατφορμίτσα. Και φύγαμε. Εδώ έχω και ένα φόρεμα του ονείρου, γιατί θέλω να το φορέσω σε μια βάφτιση που έχω να πάω. Βασικά το πήρα για όλο το καλοκαίρι. Αλλά έχω και μια βάφτιση τώρα που είναι ιδανικό για να το φορέσω. Είναι τόσο όσο νομίζω. Α, έχει και τσεπούλες. Α, δεν το ήξερα ότι έχει και τσεπούλες. Μου αρέσουν με τα φόρεματα να έχουν τσέπες και αυτό έχει τσέπη και μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να βάζω το χέρι. Όχι ότι τις χρησιμοποιώ για να βάζω πράγματα, μου αρέσει και βάζω το χέρι. Αλλά και αυτό εδώ πέρα είναι τόσο όσο. Δεν ξέρω με τι θα το φορέσω όμως από κάτω, με παπουτσάκι. Έχω παραγγείλει κάποια σανδάλια τα οποία θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουν καταφέρει και θα έχουν φτάσει για να μπορέσω και να τα φορέσω στο βάφτιση. Γιατί θα του πηγαίνει πάρα πολύ. Έλα, ωραίο είναι. Κάτι με προβληματίζει εδώ. Δεν έχω σιδερώσει καλά τις τσέπες και λίγο φουσκώνουνε. Γι' αυτό και κοιτάξτε πώς φαίνομαι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Βαριές. Αγαπημένο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη. Εδώ έφυγα από το event γιατί πρέπει να πάω να πάρω και τον μικρό. Αλλά πρέπει πρώτα να έρθω. Ήρθα σούπερ γιατί δεν πρόλαβα να μαγειρέψω κάτι και θέλω να βρω να μαγειρέψω έτσι κάτι γρήγορο. Α, τι ωραίο πακετάκι. Τι είναι, ο νέος ορός είναι. Α, ναι, είναι ο νέος ορός. Ο οποίος λένε ότι είναι καταπληκτικός. Θα τον δοκιμάσω και θα σας πω. Λοιπόν, και έχω έρθει στο σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη. Να πάρω κάτι γρήγορο να φτιάξω να φάμε. Αλλά τι είναι αυτό το γρήγορο. Δεν έχω ιδέα, δεν μου έρχεται τίποτα τώρα τι να μαγειρέψω για σήμερα. Και επίσης, καθώς τι θα σκάσω. Παναγία μου, θα σκάσω. Δεν είναι πλέον οι κρύες, οι δροσερές ημερούλες. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχω φάει ένα απίστευτο κόλλημα να μαζέψω τις φιγούρες του Harry Potter από το Kinder Αυγό Joy. Δεν φαντάζεστε και μου λείπει μία. Μου λείπει μία και δεν μπορώ να την ευρώ με τίποτα. Και θα σας πω τι έχω κάνει. Τώρα θα ξαναπάρω άλλο ένα αυγουλάκι. Μήπως και είμαι τυχερή και την κερδίσω. Αλλά δεν θα πάρω πολλά αυγά. Γιατί βρήκα στο Mart Place. Mart Place νομίζω λέγεται. Αυτό που είναι στο Facebook. Μία κοπέλα που την πουλάει. Τώρα αυτά τα παπούτσια εγώ τα έβαλα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Θέλα κάτι πιο ταπά για να ταιριάξει λίγο και με την τσάντα. Okay. Πάμε να κουνήσω τα αυγά τώρα. Έλα γιατί δεν καθαρίζει. Πάμε, ελάτε να δούμε παρέα. Αυτό κάνει τον σωστό τον ήχο. Γιατί κάνουν ένα συγκεκριμένο ήχο αυτά που έχουν φιγούρες. Για να δούμε. Δεν είναι. Η Ερμιόνη είναι. Την έχουμε την Ερμιόνη 100 φορές. Μας φτάνει. Αυτές είναι οι φιγούρες. Αν βλέπετε TikTok σίγουρα θα τις έχετε πετύχει. Ξέρετε γιατί τις θέλω, τις φτιάχνουν ωραία καδράκια και τις βάζουν σε παιδικά δωμάτια και όχι βασικά. Δεν είναι αναγκαστικό μόνο σε παιδικό δωμάτιο εννοώ. Αλλά εγώ τις θέλω συγκεκριμένα για παιδικό δωμάτιο, για το Αλέξανδρο το δωμάτιο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίρνουν αυτά τα καδράκια από το IKEA που είναι με τα... που έχει το βάθος μέσα και μπορείς να βάλεις πράγματα. Αυτό.
Λοιπόν, επέστρεψε και ο Αλέξανδρος στο σπίτι. Θέλω λίγο να σας δείξω. Φτιάξανε ψωμάκια σήμερα στο σχολείο. Κοιτάξτε τι τέλεια. Έκοψε και λίγο και έδωσε και στους γονείς μου. Κοιτάξτε τι ωραίο που το έκαναν. Θα δοκιμάσω και λίγο από τα χεράκια του παιδιού μου. Αλέξανδρε, τι ωραίο ψωμί έφτιαξες. Φιλμό. Τέλειο. Φιλμό. Με βούτυρο και μέλι. Αυτό είναι, είναι και ζεστό εντωμεταξύ. Είναι τέλειο. Τώρα μόνο όσες μαζεύετε θα μπορέσετε να καταλάβετε. Μαμά! Αγάπη μου. Δικό μου. Δικό σου, θα σου δώσω αγάπη μου. Μόνο εσείς θα μπορέσετε να καταλάβετε το κόλλημά μου με αυτά εδώ. Λοιπόν, τις έχω όλες τις φιγούρες εκτός από τη Λούνα. Θα δείτε ότι λείπουν και άλλες δύο ή τρεις μου λείπουν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μπα, πού είναι η Λούνα? Μου λείπουν άλλες τρεις γιατί μου τις έχει κρατήσει η αδερφή μου. Κάνουμε ανταλλαγή, κάνει και η αδερφή μου η Εμιλία. Και θα ανταλλάξουμε φιγούρες, ποιες έχει εκείνη, ποιες δεν έχω εγώ. Και θα τις δώσει μία στην άλλη. Μου λείπει βέβαια και κουκουβάγια ακόμα εκτός από τη Λούνα. Αλλά αυτά δεν λέω να μην τα βάλω στο καδράκι, λέω να βάλω μόνο τις φιγούρες. Έχω φάει τρελό κόλλημα πραγματικά. Αν δεν βρω τη Λούνα θα σκάσω, παιδιά. Πρέπει να κάνω, πρέπει να τα βγάλω τα ρούχα μου, δεν πρέπει να τα φοράω στο σπίτι. Mm-mm. Τι φοράμε στο σπίτι? Πιτζάμες φοράμε. Τι του έχω κάνει του παιδιού, Παναγία? Φέρε και τις δικές σου τις πιτζάμες. Με βάζει να βγάλω το φόρεμά μου, το μεταξύ το κρατάω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πέρσι δεν το είχα πολύ χαρεί. Και φέτος είπα να το χαρώ περισσότερο. Γιατί δεν δείχνει? Τι έπαθε, με βλέπετε? Εσείς με βλέπετε. Και είπα φέτος να το χαρώ. Και μ' άρεσε και είπα να το φορέσω και λίγο στο σπίτι. Να με δει και ο άντρας μου λίγο με ρούχα στο σπίτι. Με βλέπει μόνο με τις πιτζάμες. Αλλά ο γιος μου δεν θέλει. Θέλει να βάλουμε πιτζάμες. Γιατί στο σπίτι λέει φοράμε μόνο πιτζάμες. Το φαγητό μας είναι πανέτοιμο. Λοιπόν, πήρα μπιφτέκια έτοιμα από το Σκλαβενίτη. Και απλά εγώ πήρα παρμεζάνα και έβαλα μέσα παρμεζάνα για να τα κάνω σαν γεμιστά. Και πήρα και baby πατατούλες και έχω βάλει μουστάρδα, μέλι, αλάτι. Αυτά. Και γίνονται πέντα νόστιμες. Πάμε τώρα να φτιάξουμε απαραίτητο πιάτο του Αλέξανδρου, να δείτε πώς και τι τρώει. Λοιπόν, το πιάτο του Αλέξανδρου. Το πιάτο του Αλέξανδρου πάντα έχει ντοματίνια. Είναι η μεγάλη μας η αγάπη. Μπορούμε να τον αφήσουμε σε ένα σπίτι μόνο με ντοματίνια. Θα επιβιώσει μια χαρά και θα είναι και καλύτερη του. Δεν ξέρω τι αγάπη είναι αυτή με τα ντοματίνια. Οπότε βάζω πάρα πολλά. Δεν έχω κι άλλα εντωμεταξύ. Ελπίζω να μην ζητήσει άλλα γιατί δεν έχω άλλα. Τελειώσανε και ξέχασα να πάρω. Και θα φάει πολύ λίγες πατατούλες. Δηλαδή μακάρι να φάει και αυτές εδώ. Και άντε να φάει και ολόκληρο το μπιφτεκάκι, θα είμαστε τυχεροί. Γενικότερα είναι πολύ... δεν τρώει αυτό το παιδάκι. Παιδιά, η παρμεζάνα έχει λιώσει. Το πιστεύω. Οπότε αυτό, δηλαδή, και το μπιφτεκάκι με αυτό το φάει ολόκληρο πάρτι θα κάνω. Τις πατατούλες δύσκολα, άντε να δοκιμάσει μία. Τα ντοματίνια θα τα εξαφανίσει όλα. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή με τις ντομάτες. Από πολύ πολύ μικρός, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Ετοιμάζομαι τώρα να πάω να παραδώσω τη βαλίτσα στην κοπέλα που την κέρδισε στο διαγωνισμό που κάναμε με τη βαλίτσα. Τι έγινε τώρα με την κοπέλα που την κέρδισε? Σας είχα πει στο διαγωνισμό ότι αν αυτός που θα την κερδίσει θα μένει Αθήνα, θα πάω να τη δώσω τη βαλίτσα. Αν μένει επαρχία, δεν θα τη δώσω τη βαλίτσα, γιατί πραγματικά τα μεταφορικά είναι πάρα πολλά. Αλλά η κοπέλα που την κέρδισε, παρόλο που μένει επαρχία,
μου είπε ότι τη θέλει πάρα πολύ τη βαλίτσα. Οπότε, επειδή τυχαίνει να κατέβει και μια φίλη της, θα πάω στα κτέλ, τώρα που φεύγει να ξαναεπιστρέψει στην πόλη της, να της δώσω τη βαλίτσα. Και τώρα έχω κατέβει, εδώ πέρα που φυλάω τα πράγματα, να βρω 2-3 πράγματα και για την κοπέλα που θα την παραδώσω, γιατί δεν είναι η κοπέλα από την Κέρβηση, είναι μια φίλη της. Να της δώσω και την κίνηση κοπέλα που μας εξυπηρετεί κάτι, για να την ευχαριστήσω. Οπότε ναι, σήμερα έχει αυτό. Βόλτα στα κτέλ για παράδοση βαλίτσα. Ήρθα τώρα το σπίτι τη αδερφή μου τη Εμιλία να πάρω τι φιγούρε. Γιατί αυτέ τι φιγούρε έχουν γίνει. Τι βλέπω στον ύπνο μου πια. Τώρα μου λείπει η Λούνα. Για να δούμε, θα τη βρω ποτέ. Και αυτή εδώ είναι η συλλογή τη αδερφή μου τη Εμιλία που τα έχει όλα για όλα. Κοιτάξτε εδώ χαμό. Ακόμα και αυτά εδώ έχει. Κάποια λείπει εδώ πέρα. Λείπει το κεφάλι της Λούνα και το κεφάλι του... Α, δεν θα τα βάλεις. Γιατί. Έχουμε το κεφάλι του Χάρη και της Άλισσας. Ναι, το κεφάλι της Λούνα και του Χάρη. Δεν θα τα βάλει, λέει. Να, έχει εδώ και το τρένο, έχει και το κάστρο. Όλα τα έχει βασικά. Τι ωραίο δωμάτιο η Έλενα. Το μοιράζεται μαζί με τη Μυρτώ το δωμάτιό της. Ο Παναγιώτης έχει το δικό του. Α, τι έχεις και φως. Μετά θα κάνω και δικό σου room tour, το έχεις μαζεμένα. Ωραία, τι ωραίο που είναι αυτό που έχεις βάλει. Από το Σέιν, πολύ ωραίο είναι, κοιτάξτε τι ωραίο. Και έχει θέσει για να πάει και εδώ πέρα πίσω. Και ο καθρέφτης. Εδώ πέρα είναι το γραφείο της Μυρτός. Και ήρθα για να κάνουμε make-up collection της Έλενας. Για δείξε μας που είναι το make-up collection σου. Εδώ πέρα, εδώ. Τι έχεις, το ανοίγω. Άνοιξε. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραία περιποιημένα που τα έχει το κορί. Περιποίηση. Όπα, αυτό είναι δικό μου. Ναι, και τέτοια κοσμήματα. Και έχει και εδώ. Τα έχω και σε. Όλα κλεμμένα. Και σπόνσορα Μαρινέλη. Να, μου λέει μου αρέσει αυτό το άρωμα. Και είχε πάρει το 50, είχα το 30. Α, ψέκασέ με αυτό να το μυρίσω. Για μην ψέκασέ με, σε παρακαλώ. Εντάξει, μία ψήτη, φτάνει. Αλλά είναι ωραίο καλό. Α, ωραία μυρίζει. Αχ, τα τσιχλόφουσκα. Ναι, τσιχλόφουσκα είναι, έχει το λέγεται bubble gun. Ποιο είναι, μοσκίνο. Bubble gun. Ναι. Μάλιστα. Έλα ρε Παναγιώτη, μια χαρά είναι. Ωραία, τι ωραία, ωραία καρέκλα είναι αυτή. Τι ωραία καρέκλα είναι αυτή. Ο υπολογιστής σου πού είναι. Εγωρισίς μου. Εδώ μέσα. Έχει μείνει τόσα χρόνια αυτό. Και στο χωριό έχουμε και την αλαξιέ. Πολύ μου αρέσει το δωμάτιο σου, Παναγιώτη. Γύρω γύρω. Α, τι κάνει, τρεμοπαίζει. Μόνο μπλε παίζει. Είναι χαλασμένο. Μπλε καθώς. Τι άλλο χρώμα είχε. Ωραίο είναι ρε εσύ. Και ένας που το ανάβεις όταν κοιμάσαι, ας πούμε, ούτε καν. Okay. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend. When... Τώρα φεύγω και έχω δώσει ραντεβού με μία κοπέλα, την οποία τη βρήκα στο marketplace, για να αγοράσω τη φιγούρα της Λούνα. Γιατί θα πρέπει να φάω πάρα πολλά αυγά και θα πάθω όπως το ζάχαρο. Οπότε θα δώσω 2 ευρουλάκια, θα πάρω τη φιγούρα της Λούνα και θα έχει τελειώσει και η υπόθεση. Δεν το πιστεύω ότι επιτέλους έχω τη Λούνα. Νάτινα. Έχω τελειώσει με τη συλλογή μου. Ένα βίντεο τώρα μόνο για φιγούρες που μιλάω εδώ. Έλα εδώ εσύ που δεν έχεις πρόβλημα να βγεις στο YouTube, κορίτσι μου. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε μια βάφτιση, ξέχασα να πάρω την κάμερα. Λοιπόν, θα σας δείξω τα outfit μας. Ορίστε και η Έλενα. Σε αυτό το βίντεο είναι που δείχνω και τα δωμάτια σας, Όντως. Τέλεια. Αυτό που ακούγεται είναι το δικό μου το παιδί. Έχουμε έρθει σε μια βάφτιση, πάλι να σας τραβήξω τι ωραίο κάνει την παρέχει. Και η Έλενα τα cake pops, καθένας με τον πόνο του. Έχει πολύ ωραίο φως εδώ τώρα και ήρθαμε να βγάλουμε φωτογραφίες, να ανεβάσουμε. Εδώ, κοιτάξτε τι ωραία. Ανάμεσα, ο ήλιος.
Κοίτα που σε πέρασα στο ύψος όμως, με λίγο τα κουνάκι. Είσαι στην ανηφόρα βλαμμένη. Η ώρα είναι 4 το ξημέρωμα. Γυρίσαμε κανονικά, δεν γυρίσαμε 11 η ώρα. Αλλά έχω πάρα πολλή δουλειά, έδωσα τον υπολογιστή. Καταρχάς πρέπει να φτιάξω αυτό το βίντεο, το έχω φτιάξει, πρέπει να ενώσω μόνο αυτό το κομμάτι τώρα. Που θα το δείτε εσείς 6 ώρες από τώρα. Καλά κρασιά. Και καθόμουν και έφτιαχνα λίγο και κάποια giveaways τα οποία θα ανέβουν στο Instagram μου. Αν δεν με ακολουθείτε, πηγαίνετε να με ακολουθήσετε, μόνο αυτό θα σας πω. Έρχεται ειδικά ο ένας ο διαγωνισμός. Περιμένω πως και πως να έρθει η μέρα να τον ανεβάσω. Λοιπόν, και είμαι ακόμα με το φόρεμα που πήγα στη βάφτιση. Τα σκουλαρίκια μου, το μακιγιάζ μου, δεν έχω καταφέρει καν να ξεπαυτώ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα στη βάφτιση. Κρίμα που δεν πήρα την κάμερα να σας τραβήξω καλύτερα πλάνα. Τράβηξε έτσι λίγα πλάνα από το κινητό και με τις αδερφές μου, και αυτά θα σας βάλω να δείτε. Και κάθισα να φτιάξω και τα κείμενα για τους διαγωνισμούς. Και αύριο που θα μπορώ να μιλάω και πιο άνετα, γιατί τώρα κοιμούνται τα αγόρια, θα κάνω και σπικάζ και θα είναι έτοιμα μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ανέβουν και οι δύο διαγωνισμοί. Θα είναι πραγματικά τέλεια. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ. Έχει βγει λίγο τραλιάρικο αυτό το vlog, αλλά οκ, okay, δεν είναι και κακό. Και έχει βγει μέχρι στιγμής, είμαι στα 13 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Βγήκε γεμάτο, ενώ δεν το περίμενα. Σας φιλώ, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Γεια σας!